Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η Frontex κατηγορείται για συμμετοχή σε παράνομες επαναπροωθήσεις, τα λεγόμενα pushbacks, και ήδη ισχυρίζεται ότι δεν έχει εμπλακεί. Τι έχει συμβεί, κύριε Νικολάου, ποια τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Ξέρουμε τα δημοσιεύματα, κυρίως στο γερμανικό τύπο. Ποια τα επιπλέον, αν θέλετε, στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας? Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι όταν έχεις ένα τόσο οξυμένο πρόβλημα, το οποίο είναι και θέμα το οποίο έχει να κάνει με την αντιπαράθεση η οποία γίνεται μεταξύ της Τουρκίας, της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο και αυτό που λέμε μεταναστευτικές προσφυγικές ροές, αλλά και τους υδρογονάνθρακες συνολικά στο Ανατολικό Αιγαίο και στη Μεσόγειο, θα υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις. Νομίζω ότι και εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι η ύπαρξη, η παρουσία ενός τέτοιου μηχανισμού όπως η Frontex, της Ευρωπαϊκής δηλαδή Συνοριοφυλακής και Ανθρωποφυλακής, που είναι ένας διακρατικός αστυνομικός στρατιωτικός μηχανισμός. Αυτό είναι, ναι. Δεν έρχεται να εγγυηθεί ούτε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τους πολέμους, τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις τις οποίες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν, ούτε έρχεται να εγγυηθεί, αν θέλετε, την υπεράσπιση των συνόρων της Ελλάδας στην προκειμένη περίπτωση. Και ποιος είναι ο ρόλος του, αν μου επιτρέπετε τότε, αν δεν κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο? Δεν υπάρχει ρόλος λοιπόν για τη Frontex, αυτό μου λέτε? Πρώτα απ' όλα εδώ ανοίγει ένα ζήτημα. Το οποίο πρέπει πάρα πολύ, εμείς το έχουμε θέσει και με μεγάλη ανησυχία το προσεγγίζουμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, με πάμπολες περιοδίες του κόμματος, με πάμπολες παρεμβάσεις της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας. Το έχουμε αναδείξει. Είναι ότι καταρχάς η παραχώρηση στη Frontex της φύλαξης συνόρων μιας χώρας αποτελεί de facto αμφισβήτηση ενός κυριαρχικού δικαιώματος που έχει η χώρα. Μα το κάθε κράτος, μάλλον, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι κάποιας χώρας. Και για να γίνεις κράτος μέλος, έχεις παραχωρήσει. Εδώ πρέπει να έρθουμε στο προκείμενο. Αυτό είναι την κυριαρχία, σωστά. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το ΚΚΕ είναι. Πολύ σωστά. Ξέρουμε τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά σας απαντάμε. Αλλά λέω το εξής. Ναι, καταλαβαίνω το πώς το θέτετε. Πού γίνεται. Εμείς θέλουμε να δούμε όλες αυτές οι καταγγελίες. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έρχονται, τα pushbacks, από τι διαμορφώνονται, ποιοι είναι οι όροι που διαμορφώνουν αυτή την κατάσταση. Και ποιος είναι και ο ρόλος και των κρατών μελών, των άλλων γειτονικών χωρών? Ποιος αποφασίζει, πώς κάνει τα στραβωμάτια η Frontex αυτό ή συμμετέχει? Οι όροι που διαμορφώνουν αυτή την κατάσταση στην πραγματικότητα ποιοι είναι? Είναι οι διάφορες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζουν, για παράδειγμα, το Δουβλίνο, η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία σε σχέση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που είναι τα δύο βασικά ζητήματα τα οποία κρατάνε και διαμορφώνουν τους όρους εγκλωβισμού δεκάτων χιλιάδων ανθρώπων στα νησιά του Αιγαίου. Παραπέρα είναι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις οποίες συνηγορεί και η ελληνική κυβέρνηση για να παραμείνουν τα νησιά επίκεντρο εγκλωβισμού δεκάτων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών σε άθλιες συνθήκες, αλυσοδεμένη στην πραγματικότητα, ακόμη και μικρά παιδιά τα οποία βρίσκονται κρατούμενα. Άρα λοιπόν σε αυτό το έδαφος χρειάζεται αν θέλετε και η Ελλάδα και η κυβέρνηση να αντισταθεί και να βάλει μπροστά συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία το ΚΚΕ τα έχει προτείνει. Για παράδειγμα, τα οποία δεν είναι μόνο, είναι και αιτήματα ενός μεγάλου τμήματος του λαού των νησιών, ότι μόνη διέξοδος βρίσκεται ενάντια σε αυτές τις συμφωνίες και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργούν το πρόβλημα. Όχι με το να φέρει στη Frontex, υποτίθεται, να κάνει τον τροχονόμο. Έχει να κάνει με τον άμεσο αποεκλωβισμό προσφύγων και μετανάστων στα νησιά. Να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Μέχρι τότε, να μπει τέλος στις άθλιες συνθήκες κράτησης. Έχετε δει τις εικόνες τώρα του χειμώνα και στη Μυτιλίνη και αλλού. Γενικότερα, όχι μόνο το χειμώνα. Βεβαίως, αλλά ακόμη περισσότερο τώρα. Με τα χιόνια πάνω στις τέντες των σκηνών, τις άθλιες συνθήκες κτλ. Μέχρι τότε επαρκείς κρατικές δομές που θα μπορούν να πάνε οι άνθρωποι να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια και να μπορούσαν να μεταβούν στον τελικό τους προορισμό. Και μια κουβέντα σε σχέση με
αυτούς τους διακρατικούς μηχανισμούς, το ρόλο της Frontex, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποτίθεται στην υπεράσπιση, στην τροχονόμευση και στην αστυνόμευση και στα pushback. Θέλω να θυμίσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, η τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στρατηγική και άλλων εταίρων είναι αυτή η οποία εδώ και καιρό δημιουργεί και εντείνει την τουρκική προκλητικότητα, η οποία εκφράζεται, αν θέλετε, και με τέτοιους τρόπους. Δεύτερον, θέλω να θυμίσω, γιατί μιλάτε για μια πρωτοβουλία σε σχέση με το να ελεγχθεί η Frontex. Θέλω να μας πείτε για αυτήν, βέβαια. Ολοκληρώστε το πρόβλημα. Να ελεγχθεί η Frontex και τα σχετικά με βάση τις καταγγελίες. Νομίζουμε ότι αυτό το οποίο, στο οποίο θα καταλήξουν όλου αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες είναι ακριβώς το να δημιουργήσουν ένα άλοθη, έτσι ώστε να συνεχίσει η Frontex να παίζει το ρόλο που παίζει, να υπάρχει, να επιχειρεί τα σύνορα της Ελλάδας. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι δεν ήταν μόνο η Frontex η οποία κλήθηκε από ελληνικές κυβερνήσεις να αστυνομεύει τα σύνορα. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είχε καλέσει ακόμη και την Ατοϊκή Αρμάδα μία, να έρθει στο Αιγαίο. Κύριε Νικολάου, μην ξεχνάμε όμως την προσφυγική κρίση του 2015 με μια απίστευτη κατάσταση που υπήρχε. Κάπως θα έπρεπε να αντιδράσει όμως και η εκάστοτε κυβέρνηση. Κάποιες αποφάσεις θα έπρεπε να πάρει και εκεί βρέθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έφερε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Όμως θέλουμε να μας πείτε. Αυτή η πρωτοβουλία που συστήθηκε από τις πολιτικές ομάδες αριστεράς, των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων, δηλαδή η ομάδα Frontex Scrutiny Working Group, τι εντολή θα έχει, δηλαδή τι στόχο, τι θέλει να πετύχει αυτή η ομάδα? Κατά την άποψή μας, σας είπα τι θέλει να πετύχει. Όλες οι δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις, αναφέρομαι στο Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίες πρότειναν τη συγκρότησή τους, είναι δυνάμεις οι οποίες δεν αμφισβητούν ούτε τους όρους και τις δεσμεύσεις, αλλά και τις αποφάσεις και τις συμφωνίες που δημιουργούν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Μιλάω για τη συμφωνία του Δουβλίνου, μιλάω για τα σχέδια που έχουμε δει για το νέο σύμφωνο για μετανάστευση, μιλάω για την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ούτε βέβαια αμφισβητούν το ρόλο τον οποίο έχει παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοτελώς είτε σαν μέλος του επιθετικού υπεραλιστικού οργανισμού του ΝΑΤΟ, στις επεμβάσεις, στους πολέμους που είναι η αιτία που δημιουργούν το πρόβλημα της μετανάστευσης. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει κατά την άποψή μας είναι πραγματικά να δοθεί άφεση αμαρτιών, τη λειτουργία της Frontex, να καλυφθεί μια άσχημη κατάσταση η οποία υπάρχει και να συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία η οποία διαμορφώνεται πάνω στο νέο κύμα, στα νέα κέντρα εγκλωβισμού, τα οποία είναι έτοιμα να σκάσουν ξανά σε περίπτωση που έχουμε αύξηση στις προσφυγικές ροές. Αυτό το οποίο έχει ανακόψει και πρέπει να το λάβουμε υπόψη στις προσφυγικές ροές μέχρι τώρα είναι και σε σχέση με την πανδημία του COVID, είναι ένα θέμα, και βεβαίως θα συνεχίσει να υπάρχει όλο αυτό η ύποπτη κατάσταση και μέσα στα κέντρα κράτησης και με τη συνδρομή της Frontex, που τώρα θα έχει αναβαθμισμένη ύπαρξη και υπηρεσία και μέσα στα κέντρα με βάση την απόφαση της τελευταίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης. Αλλά και βεβαίως θα συνεχίσει θα υπάρχει ένα όργανο αυτή τη στιγμή από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Νικολάου, αυτός ο μηχανισμός θα ελέγχει τουλάχιστον το κομμάτι των ενεργειών της Frontex. Είναι ένα βήμα τουλάχιστον κατά την άποψή μας θετικό. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.